Γεια σας παιδιά, τσεκτεχνά, ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο το περίμενα πώς και πώς να το κάνω. Πολλά βίντεο περίμενα πώς και πώς να τα κάνω, οπότε βρήκα ευκαιρία και τα έκανα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Εδώ και καιρό σκεφτόμουν ότι ήθελα ένα holder να κρατάει το χειριστήριο του PlayStation. Σας έχω δείξει τις προάλλες τα holder που πήρα για το χειριστήριο του Xbox. Να σας τα δείξω και ξανά άλλη μία φορά. Αυτό εδώ είναι πολύ βολικό, πολύ ωραίο, αλλά δεν έβρισκα κάτι όμορφο και κάτι έτσι όπως μ' άρεσε εμένα για το χειριστήριο του PlayStation 4. Τι γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα holders με το Spider-Man, με διάφορους ήρωες από παιχνίδια, από το Call of Duty, από Star Wars, τα οποία κάθονται με τα χέρια έτσι και κρατάνε, βάζεις επάνω το χειριστήριο και στέκεται. Όμως, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ το Borderlands, το 2 το έχω λιώσει, το 3 δεν το έχω παίξει βέβαια ακόμη, αν και δεν έχω ακούσει καλά λόγια, είδα αυτό. Claptrap. Δεν έχω ακούσει τα καλύτερα σχόλια γιατί λένε ότι δεν προσφέρει την καλύτερη στήριξη, αλλά είναι ίσως στην τιμή του. Σκεφτείτε, αυτό κάνει 26 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον αγόρασα. 25 με 26, μου ήρθε 30 με τα μεταφορικά στο σπίτι. Το αγόρασα από Ελλάδα. Η τιμή του είναι ακριβώς η ίδια όπως τα άλλα τα μικρά stand. Αλλά, π.χ. για παράδειγμα, αυτό ακόμη και αν δεν μπορείς να. Δεν κρατάει καλά το χειριστήριο, σκέφτηκα ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο addition για τη συλλογή. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ο Claptrap. Τον ξέρετε, είναι το ρομποτάκι που τρέχει γύρω-γύρω από το Borderlands. Oh, και σου πάει τα ούμπαλα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν έπαιζα το Borderlands το 2. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο. Λένε ότι δεν είναι τόσο καλό, αλλά σας ξαναλέω για την τιμή του. Έχει σχεδόν 2 ευρώ παραπάνω από τα άλλα τα μικρά, τα οποία είναι το μισό μέγεθος και δεν είναι τόσο όμορφο. Οπότε πες ότι δεν τον κρατάει καλά, τέλος πάντων, το χειριστήριο. Όπως λένε οι κριτικές, το ήθελα μόνο και μόνο για να το έχω να το βλέπω. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Αλλά πάμε να τα ανοίξουμε, να το δούμε και από κοντά γιατί καλά τα λόγια. Αλλά σας ξαναλέω, η τιμή του όταν αγοράστηκε πριν από. Περίπου μια με δύο εβδομάδες πρέπει να το πήρα. Το αγόρασα από. Πού το πήρα? Από Game κάτι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Game World. Game Explorers. Δεν θυμάμαι. Ένα κατάστημα το Ελλάδα ήταν. Τέλος πάντων. Τσεκάρετε το. Scrooge το είδα και το πήρα. Σας ξαναλέω, η τιμή του είναι 2 ευρώ παραπάνω από τα απλά. Πολύ ωραίο κουτί. Πολύ ωραίο edition. Πάρα πολύ ωραίο κουτί. Δηλαδή το κουτί δεν το πετάς. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασε είναι ότι έχει και καλώδιο. Micro USB σε USB. Είναι 2 μέτρα καλώδιο. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο για φορτίσεις ή για οτιδήποτε. Το χρησιμοποιείται κυρίως για να φορτίζεις το χειριστήριο. Αν θες να το βάλεις σε απόσταση από το PlayStation 4. Οπότε πολύ καλό addition. Σας ξαναλέω, έχει γύρω στα 26 ευρώ και πάλι το μέγεθός του το δικαιολογεί. Δηλαδή, από το να πάρω ένα μικρό και έκανε τη δουλειά καλύτερα, θεώρησα ότι ως συλλεκτικό κομμάτι αυτό είναι πολύ πιο όμορφο. Δείτε το. Σε σύγκριση με ένα χειριστήριο PlayStation είναι πάρα πολύ όμορφο. Και σας ξαναλέω, και τη δουλειά να μην κάνει, που μάλλον δεν θα την κάνει καλά. Και τη δουλειά να μην κάνει καλά, τέλος πάντων, τα χέρια δεν πάνε πάνω κάτω. Ναι, δεν θα την κάνει καλά τη δουλειά που θέλω. Αλλά τέλος πάντων, θα βρούμε. Θα το βάλω να το έχω διακοσμητικό. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Πλαστικό είναι, PVC. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλό paint, εντάξει, έχει κάποια κενά, αλλά μπεις Claptrap είναι, θες να έχει, να είναι σαν φαρμένος ή οτιδήποτε. Έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι για να στηρίζεις το κινητό σου. Δηλαδή αν το βάλω εδώ, το κινητό μου θα πέφτει στο πλάι. Δεν είναι και ότι πιο καλό από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πούμε ότι κρατάει το χειριστήριο κάπως έτσι. Μάλλον πρέπει να μαλακώσουν λίγο τα τέτοια, αν το arm μαλακώσει λίγο προς τα κάτω, θα το κάνω λίγο. Νομίζω ότι η δουλειά του θα την κάνει καλά. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, ας το δούμε κάπως έτσι. Κάπως έτσι η δουλειά γίνεται. Οκ. Okay. Το κρατάει. Εντάξει. Όχι τέλεια, αλλά το κρατάει. Οπότε αφού κάνει δουλειά έστω καλά, εντάξει, οκ, okay, κομπλέ. Σας ξαναλέω, έχω ακούσει κακές κριτικές, ισχύουν από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στη δουλειά που είναι να κάνει. Ας βάλω και ένα χειριστήριο του Xbox. Αυτό επειδή είναι πιο βαρύ, κάθεται πιο ωραία. Λοιπόν,
Κάποιοι κάναν το εξής. Πήγανε να βάλουν το χειριστήριο εδώ, σε αυτό εδώ. Αυτό δυστυχώς δεν είναι για το χειριστήριο, δεν, αν και φαίνεται ότι το κρατάει, είναι κυρίως για να βάζεις το κινητό σου στο πλάι. Το Xbox ούτε καν δεν πρόκειται να το κρατήσει. Αλλά στα χέρια η δουλειά γίνεται και με το παραπάνω. Νομίζω ότι θα γίνει η δουλίτσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θα ήθελα να το αφιερώσω σε έναν παλιό μαθητή, ο οποίος τώρα έχει φύγει Αμερική, στο Σπύρο, ο οποίος είναι φανατικός με το Borderlands. Πραγματικά, Σπύρο, αυτό πάει για σένα, φίλε μου. Λοιπόν, ήθελα να του το δείξω κιόλας, ευκαιρία είναι στο unboxing. Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς πολλά-πολλά. Είναι ένα όμορφο συλλεκτικό, δηλαδή θα το βάλεις στη γωνία του τραπεζιού σου, στο δίπλα από την τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ όμορφο, γι' αυτό το διάλεξα κυρίως. Ήξερα ότι τη δουλειά μου δεν θα την κάνω 100%. Αλλά, σας ξαναλέω, έχει 26 ευρώ. 25 ευρώ παίρνεις του Spider-Man, το οποίο είναι πολύ καλό, πολύ βολικό, αλλά είναι το μισό σε μέγεθος. Αν σας άρεσε το Borderlands, και από μόνο του είναι ένα πολύ ωραίο συλλεκτικό. Αλλά, και ξαναλέω, okay, το στηρίζει. Οπότε, η δουλειά μας θα γίνει και με το παραπάνω. Ελπίζω να σας άρεσε. Λίγο γρήγορο unboxing, αλλά δεν είναι κάτι το super duper. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αρκετά μεγάλο και βαρύ και στιβαρό. Αν μπορούσε να γίνει κάποια μόντα να έχει φως μπροστά, εντάξει, θα ήταν το κάτι άλλο. Το pen job του είναι ωραίο. Βάζεις και το κινητό σου αν θες. Δεν ξέρω, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και το καλώδιο το οποίο είναι βολικό για να φορτίζει το χειριστήριο από το Θεό, οπότε ναι. Νομίζω ότι και με το παραπάνω είμαι ικανοποιημένος από το συγκεκριμένο. Εντάξει. Okay. Πένα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Τι λέτε εσείς. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τσεκάρετε το. Πρέπει να υπάρχει ακόμη αν το δείτε. Στο Scrooge, οπουδήποτε ψάξετε, κάντε search, Claptrap, θα το βρείτε. Αλλά και πάλι, όσοι είστε σε φάση συλλέγω και θέλω κάτι όμορφο, ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και από το φίλο μας τον Claptrap, γεια σας. Bye bye. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. And they'd remember that no matter how bad things got, they were never truly alone so long as they had each other. I love you guys. Why did you And then Claptrap said something stupid and ruined everything.